εκφράσεις. Μια από κύριο Γιαννουλάκη που με έκανε αυτή την εκβιαστική άνοδό μου εδώ, ενώ είχαμε πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Θα βιαστώ καταρχάς από μία λέξη που χρησιμοποιήθηκατε πανάλιστη, μάλλον από δύο. Τον ιό εξ ουρανού, του σηκώτε τι ενέργειε. Και δεύτερον, το αμαρτία. Το επανέλαβε και το επανάληψε. Αμαρτία στην ελληνική φωνή, όχι στην ελληνική γλώσσα, έχει μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει. Αμαρτία είναι το αποτυχάνω. Όμως δεν υπάρχει το όνομα αγάπη. Στην ελληνική γραμματεία δεν υπάρχει το όνομα αγάπη. Υπάρχει το όνομα ποινότητα. Αυτό έχει μεγάλη, για μένα τουλάχιστον, σημασία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η σημασία των λεξικών, θα δούμε κυβερνήτη σήμερα. Τι λέμε κυβερνήτη, από πού παράγεται, γιατί παράγεται. Είναι από το κύβης. Κύβης είναι το κεφάλι. Άρα έχω μια μεγάλη διαφορά. Το κύβης τονίζεται δύο φορές. Μία μειοξή και μία επισκομμένη. Αυτό βέβαια για να δούμε τι έγινε με τους, με τους τόνους και πού το πάμε. Το κύβι με περισπομένη είναι το κεφάλι. Το έχοντας νοητικές δυνατότητες και πνευματικές. Εξού και κυβερνήτης. Το κύβι με οξία είναι το αντίστροφο. Η ταπεινότητα, το έθρος. Αυτά και άλλα πολλά μπορούμε να βρούμε και στο συγκεκριμένο λεξικό, αλλά και στα άλλα. Δεν θα βρούμε ποτέ, ας πούμε, που θα βρούμε το μαμά ή το παπά στην ελληνίδα φωνή. Και λέω ελληνίδα φωνή για να μιλήσω, για να πω δύο λέξεις μετά για τον ιό που είπε και γιατί είναι τυλικό το ελληνίδα και το φωνή. Δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, γιατί τις χρησιμοποιούμε. Γιατί γίνανε αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Η μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως ξέρετε, έγινε επί της θέλους, στην αρχαιότητα, στην Αθήνα που θαυμάζουμε, στην Αθήνα του Περικλή, η οποία ήταν ο ολετήρας του ελληνισμού, όλη η περίοδος αυτής της κλασικής Αθήνας, που κόπηκε το αλφάβητό μας και από 28 γράμματα έγινε 24. Αυτό έγινε για ένα βασικό λόγο. Θα με κοροϊδέψετε τώρα και μπορεί να γελάσετε και καλά να κάνετε. Γιατί οι Αθηναίοι πολέμησαν κατά αυτόν τον τρόπο το πελατικό γένος. Γιατί τα πάντα προέρχεται από τους πελασμούς και από τους αρκάδες. Γιατί λέω τα πάντα. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο νοήμων άνθρωπος που εμφανίστηκε στην περιοχή μας ήταν οι αρκάδες. Και αυτό μας λένε τα κείμενα, ειδικά ο Ρόδιος, ότι οι αρκάδες υπήρχαν πρώτοι στην ελεύθερη της Ελλήνης. Επιλέξει και τι τώρα είπα αυτή τη λέξη για να πω τον ιό. Ναι. Η ελληνίδα φωνή ήρθε από το διάστημα και υπάρχουν γραπτές καταθέσεις αρχές για αυτό το σημείο. Ήρθανε με την... γιατί ήρθανε, διότι ξέραμε ότι ο Όμηρος την Ιλιάδα την βρήκε έτοιμη, γραμμένη, την βρήκε από την Ελένη του μουσέου. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές και απλώς έκανε κάποιες ελαφρές παρεμβάσεις. Βεβαίως, αν υπήρξε φυσικό πρόσωπο Όμηρος, είναι άλλη διαφορά. Αλλά εκεί που ενδεχομένως να έχουμε με τον πολύ αγαπημένο μου κύριο Κούλη μια μικρή διαφορά... Μπα, εγώ πάντα ένιωθα εξωγήινη. Είναι ότι όταν λέμε ότι ήρθε από την Ελένη και ότι η Ελένη έφερε, όχι η Ελένη της Τρίας, πολλά ήταν και η ίδια βέβαια,
είναι άλλη διαφορά. Μιλάμε για την Ελλήνη του Μουσείου, μιλάμε για την Ελευσίνα. Τα ορφικά είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα, ενώ δεν ίσως να μην είναι σωστό, χριστιανή κοσμολογία του ιεροπελαγικού πολιτισμού, το οποίο κατέστρεψαν οι Αθηναίοι και πολύ κάλλιστα να το βρείτε και στον Πολύβιο και στο Σουτσουκυρίδη, ότι οι Αθηναίοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο όσο ό,τι αφορούσε όρθιο εννοώ άγαλμα, αναπτυγματικές στήλες, ό,τι αφορούσε τον ηλιακό πολιτισμό ή τον πελαγικό, υπό την ευρύτερα έννοια. Εκεί λοιπόν έχουμε την παρέμβαση αυτή εκ του σύμπαντος, διότι οι λέξεις, η φωνή είναι κραδασμοί, είναι ηλεκτρικές εκκενώσεις. Και αν πάρετε μία οποιαδήποτε λέξη, ας πω τώρα ένα άλλο έτσι απλό παράδειγμα, το όνομα είδος, με εψιλογιώτα, έχει τέσσερις διαφορετικές έννοιες, αντί έχει τέσσερις διαφορετικούς τονισμούς. Με οξία και ψηλή, με οξία και δασία, με δασία και περισπομένη και περισπομένη με οξία. Που έχουν χαθεί τους και δεν έχουν καθόλου χαθεί. Δεν έχουν χαθεί. Και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία τώρα να ευχαριστήσω τον παρευρισκόμενο διορροπή του Λουλίου τον Κίδο, τον Μιχάλη Μικάκη, ο οποίος μου συμπαραστάθηκε όταν έβαλα τίτλος Κίδος Ελλήνων με περισπομένη και ο συνοδός εκδότης που σας μίλησε προηγουμένως είχε αντίρρηση. Και ο Μικάκης βοήθησε να άρει τις αντιρρήσεις του. Αν λέω ψέμα, τα πες το. Έτσι. Και θέλω να πω και παραλαμβάνω για να τελειώσω ότι η γλώσσα μπορεί να αυτά υπάρχουν στα γραπτά και να αρκεί να τα προσέξουμε και στα ερμηνευτικά λεξικά. Βεβαίως δεν θα βρείτε ποτέ τον Παπινιώτη π.χ. ή στις νεότερες γλώσσες του πολλά λύματα, όπως το αλλαόσυστός, είπες, για την ύμφαση. Έτσι, ο αλλαόσυστός είναι αυτό που εμείς λέμε ύφενη Πινελόπη. Την ημέρα και το ρέξινονε. Εκεί είναι το πλέξιμο των συμβατικών σωμάτων και δυνάμεων. Και εκεί, ας πούμε, και στην Οδύσσια, θα δούμε δύο ονόματα που είναι μυστείες, τον Αλκίον και τον Αντίνο. Τις δύο αντίθετες ροπές. Ο ένας είναι κακοποιός, ας το πούμε, έτσι, και ο άλλος είναι ο προστάτης, ο καλός. Και αυτά τα πράγματα τα βρίσκουμε και στο συγκεκριμένο λεξικό και σε πάρα πολλά άλλα. Αρκεί να εσκύψουμε. Και λέω να εσκύψουμε διότι τα σημερινά παιδιά, μη εξαιρουμένου και του ιού, του αγαπημένου ιού, έχουν πει στην τύφλα τους. Μάλλον τα έχουν ρίξει σκοπίμως. Και η καταστροφή της γλώσσας δεν έγινε τυχαία. Και επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς για μένα όλη αυτή η καταστροφή ξεκινά από την κλασική Αθήνα. Επειδή η Αθήνα δεν υπήρξε ποτέ Έλληνες. Ούτε ήταν ούτε έγιναν. Οι γκάκαροι που λέμε. Ούτε ήταν ούτε έγιναν. Και ο Κλισθένης κατασκεύασε όλες αυτές τις καταστάσεις όταν ανεκτράπη η πρώτη ελληνική δυναστεία του Πισιστράτου. Αυτά τα ολίγα και εύχομαι να τα πούμε άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην αγωνική βραδιά. Ελπίζουμε
να σας ικανοποίησαμε με την παρουσία μας.